Τι σημαίνει φόβος, δεν ξέρω. Ο φόβος, όπως και όλα τα συναισθήματα, έχουν διαφορετική ερμηνεία για τον καθένα. Αν φοβόμουν, δεν θα ερχόμουν. Αν θα έλεγα ότι πολλές φορές δεν περνάνε το μυαλό μου διάφορα πράγματα, περνάνε. Θα σας πω κάτι που μου έχει πει ένας προπονητής συγκεκριμένα, ο Ντόν Νέλσον, ότι τον γνώρισα σε ένα σεμινάριο στο Βελιγράδι. Μου είχε πει τότε ότι να ξέρεις ότι ο προπονητής κάνει πρωταθλητισμό που αγωνίζεται καθημερινά, του έρχεται πολλές φορές να αυτοκτονήσει και να τρελαθεί. Οπότε μια κατάσταση που ο προπονητής από τη σκέψη μέχρι την παράνοια, αυτό το ταξίδι το κάνει πολλές φορές. Και στη σημερινή εποχή το κάνει και ο καθημερινός άνθρωπος. Οπότε πρέπει να έχεις πηγές ενέργειας, να έχεις ισορροπία. Εγώ είχα την ευτυχία, ανήκω σε μια οικογένεια που δόξα τον Θεό του Άρη, που όλα τα μέλη της και τα κομμάτια της μέσα από την καθημερινότητα μου δίνουν ισορροπία και μεταφέρω αυτήν την ισορροπία στους παίκτες και μου την ανταποδίδω. Ξαναπάμε στο σήμερα, μέχρι εδώ καλά. Και τώρα το επόμενο βήμα. Και εδώ έχουμε χαράξει μια αρχή ότι ο βασικός μας στόχος έχουμε πει ότι χωρίζεται σε μικρές νίκες. Ξεκινάμε από σήμερα, κάνουμε μια ανάλυση του τι λάθη κάναμε στο παιχνίδι με την Καβάλα. Και στην αρχή του παιχνιδιού, όταν από τους 28 πόντους από τους 18, από τους νομίζω 19-28 από τους 19 πόντους της Καβάλας, η Καβάλα είχε 9 στις 12 βολές.